Δύσκολος αντίπαλος εξελίχθηκε για την ΚΑΠΑ 19 του Όφη η Καλλιθέα και τελικά με μεγάλο άγχος και δύο γκολ στις καθυστερήσεις την νίκησε το μεσημέρι του Σαββάτου με 3-1 στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Έτσι, ο Όφη ισοβαθμεί στην δεύτερη θέση με την Παναχαϊκή, 3 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Εργοτέλη, αλλά έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό το εξαναβολίζει με τον Πανεγιάλιο. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τους Σταυρακάκη, Νικοκυράκη και Κουράκη, αλλά το 0-0 διατηρήθηκε στα πρώτα 45 λεπτά. Στην επανάληψη, ο Όφη ανέβασε την πίεσή του, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έμειναν στο 58 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βαλοτάσιου. Ήταν όμως ιδιαίτερα μαχητική, ενώ ο Όφη είχε ευκαιρίες με Σταυρακάκη, Νικοκυράκη και Πλουμή για να έρθει τελικά το γκολ στο 77ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, ο Νικοκυράκης ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας, με τον Κουράκη να είναι εύστοχο στο πέναλτι που δόθηκε, κάνοντας το 1-0. Η Καλλιθέα πήγε να κάνει τη ζημιά όταν στο 84, μετά από εκτέλεση φάουλ και αδράνεια της άμυνας, ο Μαργαρόνης πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας 1-1. Στα λεπτά που απέμεναν, ο Όφη έψαξε τον γκολ της νίκης και τελικά δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις και μάλιστα εις διπλούν. Στο 91 με σου του Σουρνάκη και λάθος του τερματοφύλακα έγινε το 2-1, αλλά το παιχνίδι είχε και άλλο γκολ και αυτό ήρθε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κουράκη να σημειώνει με κοντινό πλασέ το 3-1, βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα στην αναμέτρηση.